Η Ρωσία εξέδωσε ένα χάρτη με στόχου τη βάση που βρίσκονται οπλοστάσια πυρηνικών κεφαλών στην Ευρώπη, στο οποίο περιλαμβάνονται και χώρε όπω η Ελλάδα και η Τουρκία. Ο χάρτη αυτό περιλαμβάνει πέντε χώρε του ΝΑΤΟ όπω η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιταλία και η Τουρκία, αλλά επίση και άλλε χώρε του ΝΑΤΟ όπω η Ελλάδα, η Ισπανία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Σύμφωνα με του Ρώσου, περίπου 100 τακτικά πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ βρίσκονται σε έξι βάσει σε αυτέ τι χώρε. Η Μόσχα προειδοποιεί ότι αν οι ΙΠΑ προχωρήσουν με τα σχέδια εγκατάσταση νέων πυρηνικών όπλων σε ευρωπαϊκέ χώρε, θα αναγκαστεί να λάβει πιο εκτεταμένα μέτρα πυρηνική αποτροπή. Η Ελλάδα, αν και δεν περιλαμβάνεται στο χάρτη των χωρών που σταθμεύουν μόνιμα πυρηνικά όπλα, εν παραμένει χώρα του ΝΑΤΟ που είναι στι ενδυνάμει φέρουσε πυρηνικά και η Αμερικανική βάση τη Σούδα θα μπορούσε να είναι η αιτία. Γιατί κανείς δεν γνωρίζει όταν καταφθάνουν τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα τι όπλα φέρουν.